Υποκλίνομαι. Μήπως είμαι. Στην ομορφιά σου υποκλίνομαι. Μήπως είμαι. Υπερφυσικά μονά. Μήπως είμαι. Μία θεά. Μήπως είμαι. Τι μήπως είμαι. Μήπως είμαι μαλάκα. Κάτι σου λείπει όμως από το κεφάλι. Τι μου λείπει από το κεφάλι. 3 κιλά ινδική τρίχα έχω φορέσει. Ινδική αληθινή. Ιταλική κερατίνη. Του λέω τι έχει ιταλική κερατίνη. Μου λέει δεν είναι ινδική τρίχα. Γκόμενες και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια. Ειρήνη, είναι όλο μια καταστροφή. Φίλοι μου. Ξέρετε γιατί πετανιώνω, γιατί αυτή την επιλογή την έκανα εγώ. Πραγματικά. Και είπα στην Ειρήνη, δεν μπορείς να πιστέψεις τι πήρα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το γύρισμα αυτό, στο οποίο ανάθεμα κι αν βρω κάποια στιγμή γαμπρό. Θα αρκεστώ με τους πρώην μου που έχουν συναντήσει την απόλυτη τέρψη. Στους 10 άντρες, οι 9 ή ο άλλος δεν θα βλέπει. Ίσως είχε κάποιο πρόβλημα στο μάτι. Γιατί με καλά καινούργια δεν με βλέπω τελευταία. Οπότε, αν με βλέπεις, αγάπη μου, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Φίλοι μου! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Ένα βίντεο που περιμένατε πάρα πολύ καιρό, αλλά έρχεται τώρα. Γιατί είναι Halloween! Βλέπετε αυτή τη στιγμή ένα κανάλι Halloween! Εντάξει, trick or treat! Πάρ' το trick και στα μούτρα σου! Τέλος! Treat δεν έχει εδώ! Δεν σας ταΐζουμε ψέματα και φόλες! Εδώ είναι μόνο η αλήθεια. Ρουφιάνοι Αμερικάνοι, ελάτε να τα πάρετε. Το πιο trick or treat κανάλι Halloween. Έχουμε καλέσει τα δικά μας πνεύματα, έχουμε πάρει τα props μας. Με αναγνωρίζει γάτα, άραγε. Ένα γεια στα παιδιά! Η ψυχή μας ούτως ή άλλως είναι νεκρή, άρα μιλάμε για το ίδιο θέμα που μιλάμε και μιλάτε. Που λέτε τις ιστορίες σας από τις υπερφυσικές σας εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην ακούω γιατί το λάστιχο και τα μαλλιά είναι εδώ, αλλά θα διαβάζω τα χείλη και τις ιστορίες σας. Να ξέρετε, οι περισσότερες ιστορίες σήμερα, δηλαδή 2, έχουν και φωτογραφικό υλικό. Ήρθε η ώρα μου να λάμψω με μου που. Καταλαβαίνω τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το μακρινό πλέον 2015 είχαμε πάει διακοπές με τη μαμά μου. Γυρίσαμε σπίτι μας και ήταν όλα κλειδωμένα. Παράθυρα, πατζούρια, μπαλκόνια κτλ. Με το που μπήκαμε στο σπίτι και οι δυο μας θέλαμε να μιλήσουμε με τους κολλητές μας. Οπότε η μαμά μου πήγε στο σαλόνι και εγώ στο δωμάτιό μου. Όταν μπήκα στο δωμάτιό μου, το μπαλκόνι μου που ήταν απέναντι από την πόρτα του δωματίου μου ήταν κλειστό και η κουρτίνα τραβηγμένη. Κάνετε εικόνες τώρα. Εγώ ναι. Βάζω λοιπόν ακουστικά και καλώ την κολλητή. Κοιτούσα το τηλέφωνο και περπατούσα πάνω κάτω στο δωμάτιο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πώς το κάνετε δηλαδή. Κάθεσαι να μιλήσεις στο τηλέφωνο με έναν άνθρωπο, ναι, να συνεννοηθείς. Γιατί πας πάνω κάτω. Θα το προκαλέσεις το φάντασμα, Ειρήνη. Το φάντασμα προκαλείται από τη δέπη, να ξέρεις. Και γενικότερα από την αίσθηση που έχουμε να πηγαίνουμε πέρα δόθε πάνω κάτω και να ταράζουμε όλο τον κόσμο και τον κοσμάκι γύρω μας. Όπως είμαι γυρισμένη προς την πόρτα, νιώθω ένα χέρι στην πλάτη μου να με σπρώχνει και πέφτω πάνω στην πόρτα του δωματίου μου. Aggressive πνεύμα, θα έλεγα. Το πνεύμα αυτό ήταν από το εφιάλτη στην κουζίνα. Έρχονται να ακούσουν την Παναγία τους και να ψυχαγωγηθούν. Γι' αυτό έρχονται στο σπίτι. Να φάνε καμία και να συνεχίσουν να μιλάνε στο τηλέφωνο. Κατευθείαν γυρνάω και φωνάζω. Έλα ρε μαμά! Σκεπτόμενη πως η μαμά είχε μπει στο μπαλκόνι και πως πήγε να μου κάνει πλάκα. Γυρνάω και δεν βλέπω τίποτα. Πηγαίνω κατευθείαν προς την μπαλκονόπορτα και τραβάω την κουρτίνα, η οποία να σημειωθεί πως δεν φαίνονταν να έχει κουνηθεί καθόλου. Και βρίσκω τα παντζούρια και τα τζάμια κλειστά και κλειδωμένα από μέσα. Σκέφτομαι λοιπόν ότι θα ήταν στο μυαλό μου και γυρνάω πάλι προς την πόρτα του δωματίου μου για να πάω να φέρω λίγο νερό. Όταν γύρισα, είδα έναν μαύρο καπνό. Δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς. Ήταν σαν σκιά καπνός. Η σκιά που αφήνει καπνό στο πέρασμά της. Είναι αυτό ο μαύρος καπνός όπως το είπε. Winston κόκκινο. Ήταν σαν να είχε πρόσωπο, χωρίς όμως να έχει μάτια. GR κόκκινο 25. Ο καπνός αυτός ήρθε κατά πάνω μου. Εγώ, σε όλη μου την παιδική ζωή, με τον μπαμπά μου φορτηγατζή. Και εγώ προφανώς έβαλα τις φωνές και άρχισα να τρέχω προς το σαλόνι που ήταν η μαμά μου. Με το που φτάνω στο σαλόνι, βρίσκω τη μαμά μου να κλαίει.
Και ενώ ήμουν πανικόβλητη, τη ρωτάω, τι έπαθες? Και μου λέει, μόλις είδα τον πατέρα μου να περνάει από μπροστά μου και να βγαίνει από την κεντρική πόρτα του σπιτιού. Λοιπόν, παππούδες, γιαγιάδες, το λέω από τώρα αν μας βλέπετε. Αν σκοπεύετε να πεθάνετε, κόφτε αυτό το αστείο με το aggressiveness και γράψτε ένα γράμμα. Κάντε ένα φαγητό που σας αρέσει πάρα πολύ. Γκρινιάξτε. Ρωτήστε μας πότε θα παντρευτούμε σαν πνεύματα. Αλλά όχι αυτό, εντάξει. Όχι καπνούς, όχι ξύλο, όχι περνάς από μπροστά μου ξαφνικά. Κάνε αυτό που ξέρεις. Ή σήκω και κάνε «Ω, θα καταλάβουμε όλοι ποιος είσαι». Ή βάλε κατιά να σταφανίζω στη τηλεόραση. Πάλι θα καταλάβω ποιος την βλέπει. Ο παππούς μου πέθανε ένα χρόνο πριν γεννηθώ εγώ. Μέχρι και τώρα που είμαι 26 χρονών, δεν το έχω ξεχάσει και με τη μαμά μου ποτέ δεν καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει εκείνη τη νύχτα. Κατάλαβες? Ξύπνησε μια μέρα ο παππούς από τον τάφο, 26 χρόνια αργότερα, και είπε: «Θα πάω εκεί να τους τη σπάσω». Δεν ήταν ο παππούς, έτσι. Η μικρή είδε μια σκιά. Ναι. Η μαμά είδε τον παππού. Εγώ ξέρετε ποιον είδα? Τη μόρα. Γιατί είμαστε οι πύλες του εξηγητού, παιδιά. Εξηγούμε. Μόνο η μόρα έχει θέματα με το kickboxing. Ο παππούς μου ήταν ένας πολύ καλός και γλυκός άνθρωπος. Έτσι λένε όσοι τον ήξεραν. Ζωντανό. Γιατί νεκρό, επιτρέψε μου να έχει κάποια ζητήματα συμπεριφοράς. Τι. Αλλά και όλοι όταν πεθαίνει κάποιος δεν λένε το καλύτερος άνθρωπος. Έχεις δίκιο, Ειρήνη, σε αυτό. Αλλά αυτό που είδα εγώ δεν έμοιαζε με τον παππού μου και με τρόμαξε πολύ. Αυτό ήταν, παιδιά. Τέλος ιστορία. Ήταν η μόρα. Το εξηγώ. Βγάζω το καπέλο. Δεν αντέχει άλλο. Δεν είναι. Νομίζω θα πάθω γνάθο τέτοιο. Τώρα από μυαλωμένη Στέλλα Μπέζ. Στέλλα Μπέζ τώρα. Σαν μπλουζάκι στο κορμί μου. Σε φορώ και δεν σ' αλλάζω. Αρχικά σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά από τη μακρινή και παγωμένη Αλάσκα. Μπράβο ρε παιδιά, Εσκιμώα! Ναι, μέχρι εδώ έχετε φτάσει. Εμείς ευχαριστούμε, Σπύρο μου, όρθιες, που διαδίδετε την αλήθεια σαν ιεραπόστολοι του καναλιού, Χρυσίδα Κακούτη. Τα φιλιά μας στην όμορφη Αλάσκα, το είπα κι αυτό. Η ιστορία που θα σου πω δεν είναι full υπερφυσική, αλλά δεν ξέρω αν είναι και normal. Το 2016 λοιπόν που μετακόμισα στην Αλάσκα, ήρθα το μιλούσα με ένα Βραζιλιάνο και το έχω παντρευτεί ένα γύφτο, το ίδιο σουρεάλ. Έμενα για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο του Anchorage. Από τον Donald Trump γνωρίζω λίγα πράγματα. Μέχρι να βρω σπίτι. Ένα απόγευμα λοιπόν, αγναντεύοντας από το παράθυρο του ξενοδοχείου. Ο δρόμος έξω νέκρα, λέει. Τι θα γίνει στην Αλάσκα, δηλαδή. Η Λάρισα Αλάσκα, όλα άδεια. Πέφτει το μάτι μου σε μία τύπησα χλωμή φουλ. Συνηθίζεται αυτό στην Αλάσκα. Κρύο έχει. Τι έχει, φίλιο έχει, τι έχει. Με ένα μαύρο φόρεμα να κόβει βόλτες, αλλά δεν περπατούσε νορμάλ. Δηλαδή μαλακισμένη. Όχι δική μας, η γυναίκα αυτή που περιγράφει. Ζει στην Αλάσκα και αποφασίζει μέσα στη νυχτιά. Ή μέσα στο απόγευμα τέλος πάντων, που δεν κυκλοφορεί ψυχή ζώσα να βάλει φόρεμα και να βγαίνει να χορεύει έξω. Γιατί αυτό είναι απόφαση. Δρυμή κατηγορώ το πνεύμα ή τον άνθρωπο που αποφάσισε να το κάνει αυτό. Και αν υπήρχε αστυνομία πνευμάτων, θα ήμουν εγώ ο διοικητής του τμήματος, εν πάση περιπτώσει. Θυμάσαι στα Sims τους βρικόλακες που περπατούσαν κάπως? Όχι. Η Αλάσκα έχει μύθους με βρικόλακες. Σε ποιος άλλος θα πάει να ζήσει εκεί? Οι συνδρομητές μας και οι βρικόλακες. Να μην στα πολυλογώ λοιπόν, η τύπισσα περπατούσε έτσι από τη μία άκρη του δρόμου στην άλλη και ξανά πάλι, καθώς σταμάτα γερά και πού και κοιτούσε τριγύρω της με επιμονή. Δεν σου κρύβω ότι με φρίκαρε. Δεν είναι σαν εκείνη την πιο βαλκανική γιαγιά στη Σερβία που βλέπουν μια γιαγιά να χορεύει έτσι στους δρόμους και γίνει στο TikTok χαμός. Και άμα την κοιτάξει στα μάτια, σε κυνηγάει με ένα τέτοιο. Μήπως ήταν η Αλάσκα, η τέτοια Αλάσκα. Έτσι πώς την περιέγραψε, μου θύμιζε τη μαμά την Άνταμς, ρε φίλε, τη μάνα όμως. Τη Μορτίσια. Ναι. Τι λες, ρε Ειρήνη, που. Μαύρο φόρεμα, δεν χαμή. Ναι, αλλά περπατούσε πάρα πολύ τελικάτα. Με συγχωρείς κιόλας δηλαδή. Παίρνω λοιπόν την αδερφή μου τηλέφωνο να της πω να έχει το νου της όταν γυρίσει, γιατί η περιοχή έχει πολλούς τρελούς τέτοια ώρα. Α, και αδερφή στην Αλάσκα. Και αδερφή, όλοι, οικογενειακός στην Αλάσκα. Πάμε Αλάσκα. Η διαδικασία αυτή, άντε να έχει διάρκεια μερικά δευτερόλεπτα. Ξαναγυρνάω το κεφάλι να δω και η τύπισσα είχε εξαφανιστεί. Γιατί η ταχύτητά της έδρασε υπερβολικά γρήγορα για να εξαφανιστεί μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, φίλοι, δεν πιστεύω σε αυτά.
Κακός. Και η Αλάσκα γενικά έχει πολλούς περίεργους στο κέντρο της πόλης. Έχεις βγει μοναστηράκι. Απόγευμα ξεκινάνε. Παρόλα αυτά όμως μια αναμνηστική φωτογραφία τράβηξα διακριτικά πάντα. Στη στέλνω για να τη δείξεις και στο βίντεο άμα θες, αν και δεν φαίνεται καθαρά γυναίκα πόσο χλωμή ήταν. Δεν χαίζεσαι πάνω σου σε έναν άδειο δρόμο, σε ένα φανάρι, να δεις όντως τη Μορτίση Άνταμς. Επιτέλους θα μιλήσω κι εγώ. Γυρνάμε χρόνια πίσω, όπου δούλευα καλοκαίρι σεζόν. Αυτό ήταν καλή συνέχεια, αυτό ήταν η πιο τρομακτική ιστορία που έχω ακούσει. Εκεί λοιπόν, εκτός των άλλων, γνωρίζω και μια κοπέλα πολύ ευγενική, πολύ ok. Και αυτό αποτελεί μια τρομακτική ιστορία, συνάδελφος στη σεζόν να είναι ευγενική. Σε κάποια φάση σεζόν γνωρίζω τη μητέρα της. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Φαντάσου το πρώτο πράγμα που είπε γνωρίζοντάς με, ήταν να με αγγίξει ψηλά στην κοιλιά και να πει «Μαυρίλα βλέπω μέσα σου, όποτε θέλεις, έλα να μιλήσουμε». Αυτό πια που όλες οι μάνες σε αυτή τη χώρα νιώθουν ότι είναι mentalist. Σε πιάνουνε ρέικι και τέτοια, η μάνα μου κάνετε. Αχ, νιώθω ένα τεράστιο βάρος. Δεν είναι μόνο αυτό, μάνα. Τι άγχος έχεις στην ψυχή σου. Είναι σαν το μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Ποιος δεν έχει άγχος στην ψυχή του. Δηλαδή, πραγματικά, άμα βγω εγώ αύριο και αρχίζω να αγγίζω κόσμο, θα μπω φυλακή. Αλλά αν βγω αύριο και αρχίζω να αγγίζω κόσμο και να του λέω «Έχεις πάρα πολύ πόνο στην ψυχή σου». Και αυτός αρχίζει να κλαίει όντως. Γιατί θα του υπενθυμίσω κάτι που έχει. Να λοιπόν. Στο μάτι είναι εκεί που λέω, ρε φίλε, πώς γίνεται να μην ξεματιάζει η άλλη και να κλαίει. Μη μιλάς για μάτι, το μάτι το πιστεύει και η Εκκλησία. Το μάτι το πιστεύουμε, Ειρήνη, σε αυτό το κανάλι. Ναι, αλλά γιατί το διαβάζουνε, το λένε και κλαίνε. Δεν κλαίνε, δακρύζουνε. Γιατί δακρύζουνε. Όχι γιατί στεναχωριούνται. Από πού βγαίνει το δάκρυ. Από πού κλάνουν οι γοργόνες. Είπαμε, είναι οι πύλες του εξηγητού. Με φέρει σε δυσκολίες μπροστά στους φίλους μας. Παραξενεύτηκα, αλλά δεν έδωσα βάση. Αφού είχα πολλή δουλειά, το προσπέρασα. Τελειώνει η σεζόν και τυχαίνει να βρεθώ με την κοπέλα για καφέ. Δεν θυμάμαι το λόγο, αλλά εκείνο το απόγευμα με καλεί σπίτι της μετά τον καφέ να δω και τη μητέρα της για να πω ένα γεια. Όλο μας το δημοτικό που γνωρίζαμε μάνες ανεφλόγου, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να χαιρετήσουμε και να νιώσουμε περίεργα. Πάω, καθόμαστε στην κουζίνα, χειμώνας έξω, παγωνιά, το τονίζω, και μου λέει ότι είχε μέσα συνεδρία με πελάτησα. Πες μου τις τρίχες. Έχει και επιτηρίδα η λεγάμενη. Τι πελάτησα, ήτανε μήπως το κομμωτήριο της Μιρέλας, ουχή. Ήταν ο πάνω όροφος, ο μη μου λες για παπουτσάκι. Άρχισε να με μιλάει, μ' αρέσει, αγαπώ. Από την Αλάσκα της Θεσσαλονίκης, ακά χορτιά της. Άρχισε να μιλάει για ενέργειες, θετικές ενέργειες και ξαφνικά... Γιατί σας φοβίζουν οι θετικές ενέργειες, τι στην πρώην μου όλοι, δηλαδή. Πάω να γίνω λίγο αισιόδοξη, ρε πούστη, και λες, είστε σαν βρικόλακες απέναντι στο σκόρδο. Έπαθα μια φούντωση. Και έβγαλα το σακάκι, αφού ένιωθα τα αυτιά μου να καίνε. Και σμένη της λέω και στις δύο, το νιώσατε. Με κοιτάνε και λέει η γκουρού, μην αγχώνεσαι, σε υποδέχονται. Αφού το ακούω, παίρνω τα μπογαλάκια μου και φεύγω άρον-άρον. Το πιο σωστή κίνηση που έχω ακούσει, δηλαδή, από μέχρι τώρα. Μετά από καιρό, μου στέλνει η κοπέλα ότι η μητέρα της θα ήθελε να γνωρίσει τη μητέρα μου. Παρεπιπτόντως, βρισκόμασταν που και που με την κοπέλα, αλλά έτσι για κανένα καφέ. Αφού ήταν πυροβολημένη η μάνα, η κοπέλα δεν είχε αρπάξει. Δηλαδή, θέλω να πω, δίπλα στα ξερά και έχονται και τα χλωρά. Δεν έχει αρπάξει αυτή η κοπέλα λίγο στο ψήσιμο. Να είναι και αυτή λίγο σουρεάλ, γιατί δεν μου φαίνεται λογικό να έχει αυτή τη μάνα και εσύ να συνέχισε την παρέα μαζί της. Πόσο λογική μπορεί να ήταν και αυτή για να έχει άλλη πελάτσες στο σπίτι, άκα Μιρέλα Medium. Η μάνα μου γενικά από άλλο έργο κάπως την πείθω και πάμε. Ανοίγει πόρτα και μας υποδέχονται. Ντυμένη η γκουρού στα ολόλευκα. Α, τόση ώρα λέει γκουρού και εννοεί την άλλη. Ουρβαστάτε τουρκητά. Μας συνοδεύουν στο σαλόνι και μας προσφέρει τσάι. Και εκεί που μιλούσαμε και έλεγε στη μάνα μου πόσο καλό παιδί είμαι και ότι έχω κάτι ιδιαίτερο, σταματάει να μιλάει, κοκαλώνει και αρχίζει και μουρμουράει στο αυτί της συναδέλφου. Της κοιτάω και ρωτάω με απορία. Τι έγινε ρε παιδιά, Σπύρος Παπαδόπουλος στους απαράδεκτους. Ο πατέρας σου θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Η μάνα μου με σμπρώχνει διακριτικά και με όσο θάρρος έχει, αφού τα κακάκια μας είχα φτάσει στην κάλτσα, απαντάει. Εμείς δεν θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του.
Αυτό ήταν talk to the... Εμείς δεν θέλουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι εκεί που είναι, θα τον βρούμε κάποια άλλη στιγμή. Ας το χαράλαμπο τώρα, ας το να πάει στο διάολο. Ό,τι λέει μια σοβαρή χείρα που ξέρει τον εαυτό. Αυτό. Όχι, κουβέντα δεν θέλω να ακούσω. Τον θάψαμε, τον χάσαμε τέλος. Δεν έχει. Τον πατέρα μου τον είχαμε χάσει πριν λίγο καιρό. Ξυπνάει η γκουρού και μεταπαντάει. Πως αν ποτέ όμως θελήσει δεν υπάρχει, δεν θέλουμε καλή μου, άσε μας ήσυχους. Άσε τον άνθρωπο εκεί στην ησυχία. Άσε τον άνθρωπο στην ησυχία του, να είμαστε και εμείς στην ησυχία μας, να ηρεμήσουμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Όπως ήταν σηκώνεται η μαμά μου και μου λέει πάμε. Από τότε δεν ξαναβρέθηκα μαζί τους. Ήταν ό,τι πιο creepy και άβολο έχω ζήσει. Ανατριχιάσαμε από το cringe σε αυτή τη σε αυτή την ιστορία, γιατί αυτή η τύπισσα είναι όχι παγαπώντισσα, παίζει να είναι η life coach των πνευμάτων. Εγώ τελείωσα πλανητική αστρονομία. Να πω κάτι όμως. Βεβαίως. Εσύ δεν έχεις πάει ποτέ, έχεις πάει σε καφεντζούδες. Εγώ, να έχω πάει σε καφεντζούδες. Έχει και η κοροϊδία τα όρια. Εγώ έχω πάει, σε κυρίες που πίνουν μαζί μου ελληνικό καφέ. Και απλά λένε μια τράπουλα που έχει πάνω έναν κινηματογραφικό χαρακτήρα για το σουσού, δηλαδή, για να γελάσουμε. Ούτε μου για που το πιστεύω, μωρή μαλέκης. 2 χρόνια έχω να πάω σε καρτορίχτρα. You made the famous now, Κολοτούμπα. Δεν σου έχει κάνει κάποια εντύπωση, κάποια έτσι, μία να είναι πολύ spiritual, να το παίζει πολύ spiritual. Συνήθως το παίζουνε. Ξέρεις τι, οι πραγματικές spiritual δεν πιάνουν κάτι και κάνουν... Ναι. Ή σαν τη Wednesday. Ναι. Έτσι. Αυτά τα βλέπουμε σε κινηματογράφους. Οι spiritual άνθρωποι νομίζω σε πιάνουν και είναι, βλέπουν ένα νεκρό και για αυτούς είναι μια απλή Δευτέρα. Προσπερνάνε. Δεν γνωρίζει κανέναν, αλλά ψηλό κατάλαβες. Έχουν μια ψυχραιμία όταν έχουν το χάρισμα από μικρά παιδιά. Αυτό εννοώ. Γκουρού μου άκου. Έχει μερικά χρόνια που έχω φύγει από το σπίτι, οπότε η μαμά μου είχε πολύ ελεύθερο χρόνο και έψαξε στα ίντερνετ κάποια πράγματα όσον αφορά τη μαγεία. Είναι spiritual που λέγαμε. Το πατέρα αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν πάω στο πατρικό μου και τη στιγμή που πάω να πλύνω τα πιάτα, νιώθω ένα χάδι από την πλάτη μέχρι τη μέση. Γυρίζω πίσω μου να δω πώς ήταν η μάνα μου και δεν βλέπω κανέναν. Εκεί κάθεσαι και το δέχεσαι. Γνώμη μου. Δεν θα ξαναδεχτείς χάδι. Ξέρεις πόσο έχει πάει το τέτοιο. Πόσο έχει πάει το dating πλέον. Ας έρθει, ας μην το βλέπεις. Ένα χαδάκι όταν πλένεις τα πιάτα, ένα πατ-πατ όταν πας για ύπνο, δεν σε έκανε και κάτι, μην αντιδράς. Βλέπω τη μάνα μου στον απορροφητήρα να καπνίζει 1,5 μέτρο μακριά μου. Με έχει δει που έχω παγώσει και χαμογελάει. Μετά από λίγο μου λέει, όταν έπλαινες τα πιάτα ένιωσες κάτι και γύρισες, έτσι. Μάνα is spiritual. Το είδε βρε Ειρήνη, αποκλείω να το ένιωσε κι εκείνη. Της λέω τι ένιωσα και για να με καθησυχάσει μου λέει ότι το έχει νιώσει κι αυτή. Ησύχασα. Ησύχασα που το νιώθουμε και οι δύο και δεν είμαστε τρελές και ισχύει όντως το πνεύμα. Και ότι είναι μια καλή οντότητα μέσα στο σπίτι που μας προστατεύει και μας δείχνει την παρουσία του δίπλα μας με αυτόν τον τρόπο. Μη μαγγίζεις. Do not touch. Δεν ξέρω σε ποιο πνεύμα να το πω. Προφανώς είχα τις αμφιβολίες μου. Νόμιζα ότι το έκανε αυτή γιατί το άγγιγμα ήταν ξεκάθαρο. Και τότε έκανε το κόλπο με τα κουτάλια. Τύλιξε 4 κουτάλια με χαρτί. Τα έβαλε αντικριστά στο τραπέζι. Θα πάρεις 2 φύλλα σικής στην Πανσέλινο και θα κάνεις 1, 2, 3 και κάλεσε το φίλο του στο πνεύμα. Εκείνος απόδειξε ότι είναι μαζί μας, έβγαλε ένα κουτάλι από το χαρτί. Η μάνα μου το κέρασε μέλι με ζάχαρη για την καλή του διάθεση. Ο Άγιος Βασίλης ήτανε. Άμα έρχεται κάποιο πνεύμα και θέλει να το ταΐζετε, είναι ο Άγιος Βασίλης. Δεν είναι κάποιο πνεύμα. Άμα το μέλι και η ζάχαρη ήτανε η λύση, δηλαδή ήθελε ο άνθρωπος να κάνει σκραμπ, το όποιο φάντασμα, πείτε μας να το στείλουμε σε όλο τον αμερικανικό κινηματογράφο να λυθεί. Το κοριτσάκι από το The Ring, μέλι ζάχαρη, όλο. Εντάξει, εκείνο ήθελε σκραμπ, Ο Pennywise the Clown, μέλι ζάχαρη. Άρα, εγώ δεν κινδυνεύω από κανένα πνεύμα. Όλο το σπίτι μου είναι γεμάτο από πονατούρα συμπέρικα. Βέβαια, δεν μου έχουν στείλει την αλήφη που είναι για την κυταρίτιδα. Μου είπανε λίγο ότι είναι μάταιο. Για κοπρόσκυλο περίμενα να εκτεθώ. Αλλά εν τέλει ο Μακαρίτσο ο παππούς μου θα την πληρώσει. Γυρνάμε στο μακρινό 2010, ένα χαλαρό απόγευμα στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού, όπως κάθε μέρα μετά το σχολείο, που ο παππούς αποφασίζει να αποχωρήσει από το σχήμα. Πέθανε, δηλαδή.
Το διακομωδώ, λέει, όσο μπορώ, γιατί καταλαβαίνεις, πονάει πολύ ακόμη και 15 χρόνια μετά. Και όση πλάκα και να κάνω για παππούδες και ιστορίες, εμένα μου λείπει πάρα πολύ ο δικός μου, που τον έχω χάσει από το 2009. Οπότε ενστερνίζομαι όλο αυτό το συνέστημα. Α, το γνώρισες μέχρι το 9. Ναι, παιδί μου, τι, στα 13 μου πέθανε ο παππούς μου. Και βιώνουμε, λέει, όλοι μαζί οικογενειακά αυτή τη φρίκη του πένθους, αφού φεύγει από οξύ έμφραγμα στο σπίτι μέσα, στο κρεβάτι του πάνω. Εγώ ήμουν 10 χρονών παιδάκι και όλο αυτό ήταν πολύ έντονο, μιας που έφυγε μπροστά στα μάτια μου. Το βράδυ μείναμε στην οικογενειακή πολυκατοικία για ευνόητους λόγους και εγώ κοιμήθηκα στο θείο μου στον από κάτω όροφο ώστε να νιώθω λίγο άνετα. Όλο το βράδυ άκουγα το βάδισμά του, το οποίο ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Κάποια στιγμή άκουσα τον επίσης πολύ χαρακτηριστικό του βήχα, αφού ο παππούς ήταν φουγάρο και όχι άνθρωπος. Φάντασμα με τσιγαρόβηχα είναι εγώ. Ακόμη και όταν πεθάνω θα με βρίσκεται από το βήχα. Και αποφάσισα με περίσσιο θάρρος να βγω έξω να τον αποχαιρετήσω. Βγήκα έξω στην αυλή και πήγα προς την εξώπορτα που την είδα και την άκουσα να κλείνει και κλαίγοντας είπα «Γεια σου παππού, από μέσα μου», το είπε. Και άκουσα ως απάντηση «Δεν φεύγω σήμερα». Της ανακοίνωσε ότι εντάξει, από αύριο πάλι, πάνε κοιμήσου. Επέστρεψα μέσα τρέχοντας, γιατί είχα χεστεί και λίγο πάνω μου και προσπάθησα να κοιμηθώ. Τρεις μέρες μετά τον είδα στο προάβλιο του σχολείου από μακριά να μου χαμογελάει. Γιατί ρε παιδιά τέτοιες... Ρε παππού. Το ίδιο βράδυ σηκώθηκα γιατί άκουγα ήχους πληκτρολογίου. Να το. Και τον είδα ξανά μπροστά στον υπολογιστή να χαζεύει νέα του Παναθηναϊκού. Έβγε. Είδε το πνεύμα να χαζεύει νέα του Παναθηναϊκού στον υπολογιστή ακούγοντας το πληκτρολόγιο. Εκεί κάπου είπα ότι έχω τρελαθεί και ότι μάλλον πρέπει να κοιμηθώ. Στον Παναθηναϊκό νομίζω κι εγώ ότι λίγο τρελάθηκες. Κοιμήθηκα και το επόμενο πρωί η μάνα μου αναρωτιόταν γιατί είναι ανοιχτός ο υπολογιστής στα νέα του Παναθηναϊκού. Οπότε κάπου εκεί κατάλαβα ότι ο παππούς αράζει όντως σπίτι μας το βράδυ. Τέλος, θέλω να πω ότι ακόμη μετά από 15 χρόνια με επισκέπτεται με τον τρόπο του παππούς, δεν έχει χάσει, δεν έχει ησυχία, δεν έχει. Το οποίο τελικά με χαροποιεί φουλ και δεν με φρικάρει. Δηλαδή αυτή η οικογένεια συνεχίζει και ζει με τον παππού. Normally, είναι κανονικά σε παροδία του Netflix. Επίσης, θέλω να σου πω ότι οι ιστορίες που μας περιγράφεις με έχουν κάνει να ξεπεράσω το φόβο μου για τις μεταφυσικές εμπειρίες, κάτι που δεν κατάφερε ούτε ο ψυχολόγος μου. Ρε παιδιά. Μην ξεχνάτε, σας αγαπώ. Κόφτε το πλάνο, παιδιά, τελείωσε. Υπέρτατη και πολύ αγαπημένη γουρού και αξιότιμο επιτελείο, σου στέλνω μία από τις παραφυσικές εμπειρίες που έχω ζήσει και δεν ήμουν μόνη μου, αλλά με την παρέα μου. Ένα καλοκαιρινό βράδυ αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια επίσκεψη στο νεκροταφείο του χωριού μας και να το εξερευνήσουμε. Από αυτές τις προβληματικές παρέες πρέπει να φεύγετε. Οριακά επιτρέπεται και το bullying σε κάποιες παρέες, αλλά όχι αυτό. Λες και εμείς δεν τα έχουμε κάνει. Τι έχουμε κάνει, ρε μαλάκα, έχουμε πάει στο νεκροταφείο. Όχι, αλλά έχουμε κάνει καλέσματα. Ouija board έχουμε κάνει. Να σου πω. Το Ouija board είναι τσάτ με το φάντασμα. Δεν είναι πήγα πάνω από τον τάφο και να πεταχτεί κανένα χέρι και να πάθουμε του βουρτζά. Τι ήταν η μου αυτή η παρέα. Σε κάποια φάση μαζευόμαστε όλοι πάνω από ένα τάφο και σχολιάσαμε το σχήμα του προσώπου ενός άντρα που ήταν πάνω στην εικόνα του τάφου. Μαλάκες, είστε όντως ήμω. Πηγαίνετε και κορυδεύετε νεκρούς. Πηγαίνετε πάνω από τάφους και κορυδεύετε τις φωτογραφίες που εγώ αυτό το κάνω γενικά. Οκ. Ότι. Ρε παιδί μου, άμα κάνω καμιά βόλτα. Έχουμε πάει να ανάψουμε κερί σε δικό μας άνθρωπο. Πας μια βόλτα, βλέπεις κάποιους που είναι θαμμένοι από το 1930. Έτσι και λες, δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση τους. Όχι νεκροί. Δεν θα ήθελα να με έχουν χρεώσει με αυτή τη φωτογραφία αιώνια, μωρέ μαλάκες. Σημειωθεί ότι όλοι κοιτάξαμε την εικόνα και κανένας μας το όνομα του ατόμου. Την επόμενη μέρα είπαμε στον αδερφό μου, ο οποίος έλειπε γι' αυτό και πήγαμε να του το δείξουμε, τι έγινε χθες. Ήταν απόγευμα, οπότε μπορούσαμε να δούμε πιο καθαρά από ότι το προηγούμενο βράδυ. Κράτα αυτή την πληροφορία. Ενώ ψάξαμε σε όλο το νεκροταφείο, κανείς μας δεν κατάφερε να βρει τον τάφο με την εικόνα. Ακρύφτηκε από την τροπή του. Συγγνώμη κιόλας. Κι εγώ θα σηκωνόμουν από το φέρετρο, θα έπαιρνα τη φωτογραφία, θα έκρυβα και το όνομα. Μην ξαναδείτε, ρε μαλάκες. Πώς βγουν φωτογραφίες από το Instagram. Αρχαιοθέτηση τάφου. Αυτό ήταν. Ο αδερφός μου λέει, νόμιζε ότι λέμε μαλακίες. Ενώ είχαμε μείνει έτσι άναυδοι μεταξύ μας και κοιταζόμασταν. Σε όποιον έχω διηγηθεί αυτή την ιστορία, είτε μένει με το στόμα ανοιχτό, είτε δεν με πιστεύει. Όμως ξέρω πολύ καλά τι είδα, γιατί δεν ήμουνα μόνη, αλλά με παρέα. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, Ειρήνη, σε όλο αυτό? Σταματήστε να κοροϊδεύετε νεκρούς. Όχι όπως το κάνω εγώ σε βίντεο, γιατί αυτή τη στιγμή έχω πάρει εγώ πάνω μου
την ενέργεια αυτή, πιθανότατα να. Δεν ξέρω ποιος θα κρυφτεί σε αυτό το σπίτι και από τι, μάλλον η γάτα. Εγώ πιστεύω το μυαλό θα την πάρει. Βλέπω το μυαλό θα φύγει. Που λες, πριν κάποια χρόνια, φοιτήτρια στη Ρόδο, έμενα σε ένα μεγάλο διαμέρισμα και συνήθως ερχόταν η φίλη στη φοιτήτριά μου και κοιμόμασταν μαζί, καθώς το δικό της σπίτι ήταν έξω από το κέντρο σε χωριό. Να πω ότι είχα τη συνήθεια να κλειδώνω φυσικά πάντα την εξώπορτα, αλλά και να κλείνω κάθε πόρτα δωματίου, μπάνιου και να κλείνω το κινητό λόγω ραδιενέργειας και έπειτα να κοιμάμαι. Φίλε, εγώ άμα χρειαστεί να τα κάνω αυτά πριν κοιμηθώ, δεν θα κοιμηθώ. Θα δω φάντασμα. Οπότε, άμα δεν θέλετε να δείτε φάντασμα και γενικά όλη τη λειτουργία ύπνου στο σπίτι που θα έχει χιλιαδιό, creepypasta, φαντάσματα, την πάλι τη γιαγιά σας, το ίχνος του παππού σας, γενικά, κοιμηθείτε απλά, έτσι, έτσι. Κατευθείαν. Ένα βράδυ λοιπόν ξαπλώσαμε κατά τις 3 και ήμασταν ένα τσάκ να μας πάρει ο Μορφέας στην αγκαλιά του, όταν μέσα στο αυτί μου ακούω ένα ψήθυρο, ένα καθαρό «I'm here». Ο Θέμικον σε φάντασμα ήταν αυτό. Ποιος μιλάει γλυκά, μπαρμαλιά, ξέρω από την Ελλάδα. Ταράχτηκα αμέσως, γύρισα στη φίλη μου και τη ρώτησα «Το άκουσες αυτό?» Εκείνη βέβαια μου απάντησε «Ποιο παιδί μου, κοιμήσου». Γυρνάω λοιπόν και εγώ τρομαγμένη, μην μπορώντας να κοιμηθώ, ανάσκελα, σκεπασμένη μέχρι τη μύτη μου και περίμενα. Σε λίγα δευτερόλεπτα ακούγεται ήχος από το μπάνιο, που ήταν ακριβώς δίπλα από το δωμάτιο ένας γδούπος, τύπου σαν να πέφτει το καζανάκι της λεκάνης. Γυρνάει λοιπόν η φίλη μου και με κοιτάζει. Μου λέει, άνοιξε το κινητό σου, και βέβαια σε αυτό το σημείο ήμασταν και οι δύο πια χεσμένες, ότι κάποιος είναι στο σπίτι. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα πάλι ακούγεται στο κάτω δρόμο να χτυπάει συναγερμός. Σηκωνόμαστε πάνω και φοβερά ταραγμένες, δεν ξέραμε αν έπρεπε να κάτσουμε μέσα στο δωμάτιο ή να βγούμε. Εγώ σε κάποια φάση τα παίρνω, γίνομαι θαραλέα και αποφασίζω να βγω πρώτη. Πάμε κουζίνα, παίρνουμε μαχαίρια και αεροζόλ. Δηλαδή, ρε μαλακές, πόσες φορές θα το πούμε. Αλάτι, δηλαδή είναι δυνατόν να σκοτώσεις πνεύμα που κάνει γδούπο και σου λέει I'm here με μαχαίρι και αεροζόλ. Βγαίνουμε μπαλκόνι με κουβέρτες και αποφασίζουμε ότι θα μείνουμε εκεί μέχρι τα ξημερώματα. Και έπειτα θα πάμε στο μπάνιο να δούμε αν έχει κουνηθεί κάτι. Έκλασινή σκόλα ο γάμος. Ξημερώνει πια με τα πολλά, κουρασμένη και ξενυχτισμένη, λέω δεν αντέχω άλλο. Πάμε στο μπάνιο να δούμε. Πάω πρώτη, ανοίγω πόρτα, ελέγχω το χώρο. Χρυσή είδα μου, δεν είχε κουνηθεί τίποτα. Δηλαδή τόση ιστορία για να μας πεις ότι δεν είχε κουνηθεί τίποτα. Είναι σαν να ζεις τον έρωτα της ζωής και να σε κάνει γκόστινγκ στο τέλος. Μπράβο ρε Ειρήνη, μ' αρέσει που όλα τα πάρεις σε ερωτικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι κακό μας βρήκε εκείνη τη νύχτα, πάντως είναι ο λόγος που από τότε σκεπάζομαι πάντα μέχρι τα αυτιά για να κοιμηθώ. Το καπάκι. Παιδιά, το φάντασμα άμα θέλει να σας βρει, μπορεί να περάσει την ισπανική κουβέρτα που είναι με κεντυμένη με εκείνα τα λουλούδια, τα βαλκανικά, έτσι, τα ωραία. Μπορεί να περάσει από εκεί. Από το πάπλωμα και από φέρετρο δηλαδή μπορεί να περάσει και από πόρτα μπορεί να περάσει. Βαρετό πνεύμα Θέμικορ. Ο Θέμικορ θα είχε να δώσει παραπάνω. Τελευταία και για μας, τι να πω, ναυαρχίδα αυτή η ιστορία. Με τρόμαξε εμένα, φαντάσου. Παραθέτω ιστορία που μέχρι και σήμερα μου χαρίζει ένα τριχύλι όταν τη σκέφτομαι. Όντας φοιτητής εξωτερικού σε πρωτεύουσα της Ευρώπης, πήρα το μετρό για να πάω στο αεροδρόμιο, μιας και θα επέστρεφα για διακοπές Χριστουγέννων. Πήρα το μετρό από το κεντρικό σταθμό της πόλης, όπως ήταν αναμενόμενο και ήταν φουλ κόσμο. Το βαγόνι μου σταδιακά άδειαζε, καθώς πλησίαζα στο τελευταίο σταθμό που ήταν και το αεροδρόμιο. Συνολικά 21 στάσεις. Στην 19η στάση έμεινα μόνος μου στο βαγόνι και μου ήρθε η φαϊνή ιδέα να βγάλω κάποιες φωτογραφίες στον εαυτό μου από την αντανάκλαση του τζαμιού στα απέναντι καθίσματα, μιας και ήταν πολύ aesthetic. Εγώ στο τρένο. Η φάση ήταν κάπως περίεργη, μιας και ένιωθα ότι κάποιος με βλέπει, ασχέτως που δεν βρισκόταν κανείς μαζί μου. Βγάζω 3 φώτο και χωρίς να το πολυσκεφτώ, φτάνω στο αεροδρόμιο. Επιβιβάζομαι στο αεροπλάνο και ανεβάζω story τη μία φώτο λίγο πριν την προσγείωση. Την απογείωση. Κλείνω δεδομένα, προσγειώνομαι και ανοίγοντας πάλι δεδομένα βλέπω μηνύματα από φίλους μου να με ρωτάνε τι είναι αυτό που φαίνεται στην αντανάκλαση δίπλα μου. Πάω να δω το story και συνειδητοποιώ πως κάτι φαίνεται να κάθεται απέναντί μου. Φαίνεται ευδιάκριτα το σώμα, όμως το πρόσωπο είναι μουτζουρωμένο. Είχα χεστεί πάνω μου κυριολεκτικά με τα συγχωρήσεως. Σου στέλνω και φώτος. Μπορείς να τη δείξεις. Είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ, μιας και αυτή η φιγούρα πάντα θα στοιχιώνει τα όνειρά μου. Εδώ βλέπουμε Ειρήνη, στο ίδιο κάθισμα τον άνθρωπο, να κάθεται μόνος του και να μην υπάρχει τίποτα. Στο ίδιο λεπτό, δες τη φιγούρα. Μαλακά.
μαλάκα, ανατρίχιασα. Παιδιά, μοιάζει σαν το Σλέντερμαν. Τι ναυαρχίδα ήταν αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για αυτές τις ιστορίες. Μας φτιάξατε το βράδυ, όχι. Το Halloween, ναι, γιατί θα τις λέμε. Βέβαια, το βράδυ δεν ξέρω πώς θα κοιμηθούμε. Αυτό ήταν το βίντεο, αγαπητά μου παιδιά. Γράψτε κάτω στα σχόλια, άμα θέλετε να έχουμε και δεύτερο part από τρομακτικές ιστορίες. Μιας που τώρα, μετά το Halloween, έρχονται και τα Χριστούγεννα και να σου πω κάτι. Το thriller είναι πολύ δόκιμο τα Χριστούγεννα. Θα κάνουμε και τα παραμύθια της Χαλιμάς. Πολλά θα κάνουμε, αγαπητά μου παιδιά. Πολλά έρχονται Δευτέρα, Πέμπτη, εδώ πέρα, πάντα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε τις ιστορίες σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Ειρήνη που βρίσκεται πίσω από την κάμερα, η οποία σήμερα δεν πετούσε ατάκες, πετούσε... Πετούσε όλα αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε επιτέλους μέρος αυτού του βίντεο, αυτή τη θεματική που τόσα χρόνια την παρακαλάω να γίνει και που ξέρετε, βρε παιδιά, μπορεί να την πείσω να κάνουμε και περισσότερες. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε. Δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα τα πούμε την Πέμπτη, γιατί τη Δευτέρα 28η θα είμαι Μιλάνο. Θα σας πω μετά. Φιλάκια πολλά. Να περνάτε τέλεια.